Συντροφιά στους Έλληνες με τα τραγούδια της, ερωτικά τραγούδια που γράφτηκαν στην ιστορία. Αυτή η γυναίκα έφυγε από τη ζωή, χτυπημένη από τον καρκίνο. Έπασχε τα τελευταία χρόνια, ένας πόνος στο λαιμό την είχε οδηγήσει στους γιατρούς. Πριν από 6 μήνες έκανε ένα σοβαρό χειρουργείο και πριν από λίγες ημέρες μπήκε, έκανε εισαγωγή στο νοσοκομείο Μεταξά. Άφησε σήμερα το πρωί την τελευταία της πνοή. Φυσικά μιλάμε για μια γυναίκα που οι μνήμες μας και τα τραγούδια της θα μείνουν για πάντα ζωντανά, διότι έχει τραγουδήσει απίστευτες επιτυχίες. Υπήρξε η μούσα σπουδαίων συνθετών, συνεργάστηκε με τον Μίμη Πλέσα, με τον Μίκη Θοδωράκη, με τον Ατίκ, με τον Χρυσοβέργη. Πάρα πολλά τραγούδια που ακόμη και σήμερα τα ακούμε και η σκέψη μας πάει σε αυτή τη γυναίκα, η οποία δεν πέρασε και εύκολα χρόνια. Γεννήθηκε, το όνομά της ήταν Ευγενία Βραχνού, από το 59. Που παρουσιάστηκε στα καλλιτεχνικά δρόμενα και άλλαξε το όνομά της. Μάλιστα, ίδια είχε πει ότι ο Γεράσιμος Λαβράνος, ο μουσικός, της είχε προτείνει να μην έχει το Βραχνού αλλά το Βάνου, και με αυτό το όνομα έκανε καριέρα. Μια γυναίκα που δεν δίσταζε να μιλάει και για τα προσωπικά της. Έχω διαβάσει 2-3 συνεντεύξεις που έλεγε πόσο άσχημα πέρασε με τον τότε σύζυγό της, με το διαζύγιο της, με την κακοποίηση που είχε υποστεί. Αλλά πάντα είχε στο πλευρό της τα δύο της παιδιά, το γιο της και την κόρη της, και ίδια είχε επιλέξει ένα μοναχικό δρόμο. Εδώ και 25 χρόνια επέλεγε να είναι μόνη της, να ζει με τα παιδιά της και με το εγγονάκι που είχε αποκτήσει πρόσφατα. Και φυσικά τα τελευταία χρόνια είχε αποτραβηχτεί από τα καλλιτεχνικά δρόμενα. Είχε ανοίξει ένα μίνι μάρκετ στη γειτονιά της και προσπαθούσε από εκεί να βγάλει τα προς το ζήν. Διότι, όπως έλεγε η ίδια σε συνεντεύξεις, δεν έκανε πολλά λεφτά και πέρασαν λεφτά από τα χέρια της. Ήταν μια ανοιχτόκαρδη γυναίκα, μια ανοιχτοχέρα που πάντα βοηθούσε και έφυγε με πολλά παράπονα, κυρίως για συναδέλφους. Η κηδεία θα γίνει από το κημητήριο της Νέας Σμύρνης την Παρασκευή και νομίζω ότι για πάρα πολύ κόσμο η φωνή της θα κρατάει συντροφιά για πάρα πολλά χρόνια ακόμη, έστω και αν έχουν περάσει. Υπέροχη τραγουδίστρια, τα τραγούδια που έχει πει ήταν μοναδικά, ειδικά τα τραγούδια των πρώτων ετών της καριέρας της. Θυμάμαι που παλαιότερα κάποια στιγμή συζήτηση μου είχε πει η μητέρα μου, που επί την ευκαιρία τώρα πρέπει να το ξαναναφέρω, είναι ουσιαστικά ο πατέρας της μητέρας μου και ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, ήταν αδέρφια και οι δύο, και μου έλεγε λοιπόν ότι ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης έλεγε ότι η φωνή της Βάνου είναι σαν να τραγουδάει αειδώνη. Δεν υπάρχει και δεν συγκρίνεται με καμία. Ναι. Δεν μπορεί να συγκριθεί με άλλη φωνή. Λοιπόν, άφαστε. Θα δούμε ένα αφιέρωμα που έχουμε κάνει στην Τζένι Βάνου, αλλά μετά τις διαφημίσεις. Τα υγιή μαλλιά χρειάζονται το Παντένα αναδόμηση και προστασία και τον κρεμμόδι αφρό με προβιταμίνη Β5. Επανορθώστε άμεσα τα σημάδια της φθοράς με Παντέν. Έχετε κάτι διαμαρτυρημένα γραμμάτια? Του ψυγείου?